Πάμε τώρα στο μέτωπο της υγείας. Οι φαρμακοποιοί της Αττικής συνεχίζουν να μην χορηγούν πίστοση και έτσι καθημερινά χιλιάδες ασφαλισμένοι πηγαίνουν στον Πειραιά προσπαθώντας να βρουν να εξασφαλίσουν εκεί τα φάρμακά τους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να περιμένουν για πάρα πολλές ώρες τις ουρές γιατί δημιουργείται συνωστισμός. Πολλές φορές μάλιστα χωρίς αποτέλεσμα γιατί λόγω των μεγάλων ελλείψεων που υπάρχουν δεν μπορούν να βρουν τελικά αυτά τα φάρμακα. Το αδιέξοδο το οποίο έχει δημιουργηθεί θα εξεταστεί σε σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί για αύριο με τη συμμετοχή των Υπουργών Εργασίας και Υγείας, του διοικητή του ΙΚΑ και των προέδρων του ΕΟΠΗ και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Από το πρωί, από τις 8 η ώρα, να τα φάρμακα, ένα σωρό χαρτιά έχω, να πάρω φάρμακο. Τον άντρα μου τον έχω κατάγεται στο κρεβάτι. Άμα δεν βλέπω, θα κάνω. Συγγνώμη. Είναι η κατάσταση αυτή. Τι θες. Λουσάρ πλάστε. Ναι, και να μην περιμένω άδικα. Άλλη μια μέρα ταλαιπωρίας είναι η σημερινή για χιλιάδες ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Από το πρωί στείνονται στις μεγάλες ουρές στα φαρμακεία του Πειραιά για να μάθουν αν υπάρχουν τα φάρμακα που χρειάζονται. Τις περισσότερες φορές η απάντηση είναι αρνητική. Το τρίτο φαρμακείο και δεν υπάρχουν. Και είναι φάρμακα απαραίτητα που πρέπει να τα πάρει σήμερα. Στα περισσότερα φαρμακεία στο κέντρο του Πειραιά τα φάρμακα έχουν εξαντληθεί. Οι φαρμακοποιοί τοποθετούν πινακίδες ότι τα φάρμακα έχουν τελειώσει. Ενώ ένας μετά τον άλλον κλείνουν τα φαρμακεία τους. Πήγα σε άλλα δύο, ήταν κατεβασμένα ρολά τελείως. Τουλάχιστον εδώ είναι ανοιχτό. Κλειδωμένο. Κλειδωμένο. Και τώρα θα κάνετε. Θα ψάξω ή θα πρέπει να τα πληρώσω και όταν και αν. Η οδύσσια των ασφαλισμένων για να βρουν τα φάρμακά τους με πίστοση στα φαρμακεία του Πειραιά θα συνεχιστεί τουλάχιστον ως και την Παρασκευή 30 Ιουνίου. Καθώς μέχρι τότε οι φαρμακοποιοί της Αττικής συνεχίζουν την κινητοποίησή τους και χορηγούν φάρμακα μόνο μετρητής. Στους λογαριασμούς των φαρμακοποιών έπρεπε να έχουν ήδη μπει 120 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή η δεύτερη δόση από τις συνταγές του ΕΟΠΗ που εκτελέστηκαν μέσα στον Απρίλιο. Οι φαρμακοποιοί θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους σε γενική συνέλευση που πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο. Πάντως προειδοποιούν ότι ακόμη και αν η κινητοποίησή τους λήξει, αυτό θα είναι προσωρινό και πολύ σύντομα θα προχωρήσουν σε δεύτερο γύρο κινητοποίησεων που θα είναι ακόμη πιο δυναμικές. Δεν ζητάω λεφτά. Ζητάω το απλό πράγμα. Μία πίστοση από τις εταιρείες μεγαλύτερη και το δεύτερο, αυτά που μας κοστάει το δημόσιο που είναι πολλά εκατομμύρια, 750 εκατομμύρια, να γίνει συμψηφισμός με το φόρο που καλούμε να πληρώσουν για εισοδήματα που δεν έχουμε εισπράξει. Πάντως και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ο οποίος ανέστειλε τις κινητοποιήσεις, διεμήνυσε σύμφωνα με πληροφορίες ότι αν δεν καταβληθούν μέχρι την Παρασκευή τα 120 εκατομμύρια ευρώ για τη δεύτερη δόση του Απριλίου, θα προχωρήσει σε νέες κινητοποιήσεις.